Πάμε εμείς να συναντήσουμε τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο, τον καθηγητή μικροβιολογίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Να τον καλημερίσουμε, να μας δώσει τα φώτα του ο κύριος Βατόπουλος. Ψύχρεμα όπως κάνει πάντα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βατόπουλο. Καλημέρα. Λοιπόν, ανησυχήσαμε τώρα, εκτός από τα κρούσματα εδώ και την πολύ δύσκολη κατάσταση στα νοσοκομεία, ανησυχούμε και με τις αποφάσεις που παίρνονται στην Ευρώπη. Ακούσατε πριν από λίγο η Έλληνα Παπαδημητρίου μας είπε ότι στην Ολλανδία είναι προ-lockdown. Προ-mini-lockdown. Ναι, πριν ο γιος μου ζει στην Ολλανδία και μιλήσαμε χθες το βράδυ και μας είπε ότι τα πράγματα πραγματικά είναι λιγάκι οριακά. Και όντως, το θέμα είναι ότι και ο βασικός λόγος που βγαίνω στην τηλεόραση και το βασικό μήνυμα που λέω το τελευταίο καιρό είναι ότι το νόσημα είναι υπαρκτό, υπάρχει, μεταδίδεται με τα σταγονία. Και συνεπώς πρέπει οι πάντες να τηρούμε τα μέτρα προστασίας του εαυτού μας. Δηλαδή το εμβόλιο, τη μάσκα, την αποφυγή του συνοστισμού και τα τεστ όποτε πρέπει να γίνουν για να μπορούμε να εντοπίσουμε κρούσματα. Δεν είναι τα πράγματα, δεν είναι καλά. Έχει περάσει και μάλλον το λάθος μήνυμα ότι όποιος είναι εμβολιασμένος τέλειωσε, το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο εμβολιασμένος είναι σαφώς το πιο προστατευμένος, αλλά δεν είναι άνθρωπος. Πρέπει και αυτός να προσέχει. Συνεπώς μάσκα, αποφυγή αποστάσεων Τήρηση των μέτρων, λέτε κύριε καθηγητά. Τώρα, αυτά που ακούμε περί lockdown στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουν ληφθεί εδώ στη χώρα μας, ήθελα να σας ρωτήσω, τα μέτρα αυτά επαρκούν ή θα πρέπει να πάμε σε πιο οριζόντια μέτρα, ενδεχομένως και σε τοπικά lockdown? Ή αυτό το σενάριο έχει αποκλειστεί τελείως? Κοιτάξτε, το κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί κατά τη γνώμη μου. Καταλαβαίνω την ισχυρή θέληση της πολιτείας να μην φυγεί η οικονομία, να μην γίνουν μέτρα περιορισμού, γιατί αυτά δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης πολλών επαγγελματιών και λαπολύτως κατανοητών. Πέραν αυτού όμως, η αίσθηση που είναι και αυτό που συζητείται στην επιστημονική κοινότητα είναι ότι θα ήταν ενδεχόμενα χρήσιμο και άμεσα να προσπαθήσουμε να αραιώσουμε κάποιους χώρους. Πέρα από τη χρήση της μάσκας, να μην είναι 100% η πληρότητα. Κύριε Βατόπουλε, αν αποφασίζατε εσείς, είμαστε κοντά σε lockdown ή μακριά? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω. Η εισήγησή σας, συγγνώμη. Είναι λάθος το ερώτημα. Είναι δυνατότητα να κοιτάξω τα οικονομικά. Δεν μπορώ δηλαδή να δω τις άλλες παραμέτρες. Σωστό, έχετε δίκιο. Από πλευράς υγειονομικής, εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να προχωρήσουμε και σε κάποια μέτρα δημόσιας υγείας παραπάνω. Περιορισμού, κυρίως στη μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων σε διάφορους χώρους. Όπως, δηλαδή, το γεγονός ότι οι εμβολιασμένοι έχουν πρόσβαση, ας πούμε, στα κλειστά μαγαζιά κτλ., αυτό πρέπει να περιοριστεί, λέτε? Κοιτάξτε, ας είναι οι κινηματογράφοι και οι χώροι εστίαση κτλ., να είναι λίγο πιο αραιά. Δεν είναι 100%, ας είναι 80%, ας πούμε. Το λέω έτσι πρόχειρα. Πάντως, έτσι όπως είμαστε, ανησυχείτε, έτσι. Τα ωράρια μπορεί πάλι η τηλεργασία να ξαναγυρίσει κάπως. Ναι. Θα μπορούν τα ωράρια να έχουμε, πώς το λένε, να μην είναι, κυλιόμενο, να υπάρχει ένα κλιμακωτό ωράριο στις δουλειές. Μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα που είχαν γίνει χωρίς να πάνε καλά και καγόρα. Θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε, κύριε Βατόπουλε, κάτι το οποίο ακούσαμε και στην Ευρώπη ότι μπορεί να εφαρμοστεί? Οι ανεμβολίαστοι να πρέπει να χρησιμοποιούν rapid test για να πάνε ακόμη και στο σούπερ μάρκετ και η μόνη τους δραστηριότητα να είναι εργασία σούπερ μάρκετ άθληση? Μπορεί να φτάσουμε είναι εκεί. Και αυτό, είναι και αυτό μια λύση. Εξαρτάται από πολλούς. Όλα αυτά εξαρτώνται και από την αποδοχή από τον πληθυσμό. Ναι. Θα πρέπει τα μέτρα να είναι. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην ενημέρωση του κόσμου. Έχω πει πολλές φορές και εγώ και άλλοι δηλαδή, ότι χρειάζεται μια παστρατιά. Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί από κάθε οποιοδήποτε έχει την ικανότητα να πλησιάζει και να ενημερώνει. Κύριε τον καθηγητά, ανησυχείτε. Αν δεν έχουμε την κοινωνία με το μέρος μας από τα πάνω, δεν μπορούν να επιβληθούν αυτά Σωστό. Τα μέτρα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίζουμε. Έχετε δίκιο. Ανησυχείτε πολύ, κύριε καθηγητά, έτσι όπως είμαστε? Κοιτάξτε, εγώ ήλπιζα ότι με το μισό πληθυσμό περίπου να έχει αντισώματα, να έχει ανοσία,
mm-hmm. τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο άσχημα. Όντως δεν είναι τόσο άσχημα με την έννοια ότι η θάνατη και τα βαριά περιστατικά είναι λιγότερα από πέρσι, mm-hmm. γενικά. Αλλά βλέπω αυτή τη ραγδαία αύξηση αυτές τις μέρες mm-hmm. και αυτό είναι λιγάκι ενοχλητικό, ας πούμε. Είναι λιγάκι δύσκολο. Κύριε Βατόπουλε, για να κλείσουμε, γιορτές θα κάνουμε ανοιχτά ή κλειστά? Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό. Ίσως θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα τώρα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια μεγαλύτερη ελευθερία στις γιορτές. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, κύριε Βατόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι.